Είμαστε σε ένα νησί που έχει δώσει πάρα πολλά και πρέπει ο κόσμος να ξυπνήσει. Ο κόσμος δυστυχώς απαιτεί να εξεταστεί γρήγορα και ποιοτικά και απευθύνεται στους λάθους ανθρώπους, στους γιατρούς που αγωνίζονται εκεί να τον εξυπηρετήσουν, αλλά πρέπει να απευθυνθεί κάπου αλλού, σε αυτούς που έχουν δημιουργήσει αυτή την κατάσταση και έχουν διαλύσει τα νοσοκομεία. Μια επιστολή φωτιά, στην οποία αποτυπώνει με κάθε λεπτομέρεια τη χαοτική κατάσταση που επικρατεί κυρίως στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Ρεθυμνιώτικου Νοσοκομείου, που όπως σημειώνει πνέει τα λίσθια, απέστειλε στο διοικητή της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, ο αγροτικός γιατρός του Κέντρου Υγείας της Αγίας Φωτεινής, Βαρνάβας Δημητριάδης. Ο κύριος Δημητριάδης είναι ένας από τους αγροτικούς γιατρούς που, πέρα από τους δανεικούς από τα άλλα νοσοκομεία, επιστρατεύτηκε άρον-άρον από το Αμάρι για να καλύψει τα κενά στις εφημερίες του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε κάποια περιστατικά που χρειάζονται και επικοινωνία και με άλλα νοσοκομεία, και γενικότερα δύσκολα περιστατικά. Είναι καλό να γίνεται η διαχείριση από κάποιον ειδικό για να μπορούν να διεκπαιρεωθούν και πιο σωστά και πιο εύκολα. Τώρα η απειρία των ειδικευόμενων και το αγροτικό δεν μπορεί να στελεχωνεί το ΤΕΠ. Ο ίδιος, που αισθάνεται ότι κάνει εφημερίες τρόμου, τονίζει με έμφαση στην Κρήτη TV πως αν η κατάσταση δεν βελτιωθεί άμεσα στο Ρεθυμνιώτικο Νοσοκομείο, τότε μοιραία θα οδηγηθούμε σε γεγονότα ανάλογα των τεμπών. Το ΤΕΠ είναι επικίνδυνα υποστελεχωμένο και μόνο του, χωρίς κάποιον οδηγό. Είναι ένα τρένο χωρίς οδηγό, όπως ακριβώς έγινε σε αυτό το περιστατικό στα Τέμπη. Και αυτό είναι με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε λάθη. Ειδικά όταν έρχεται ένας να δουλέψει πρώτη μέρα σαν αγροτικός μετακινούμενος που δεν έχει ξαναδουλέψει στο νοσοκομείο, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει καμία πείρα, τουλάχιστον και από το νοσοκομείο και από το τμήμα υγειών περιστατικό. Είναι άκρως επικίνδυνο αυτό. Όπως εξηγεί ο κύριος Δημητριάδης, πέρα από την αποκαρδιωτική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το τμήμα επειγόντων περιστατικών, εξίσου δύσκολη είναι η κατάσταση και στην παθολογική και την πνευμονολογική κλινική, λόγω έλλειψης ειδικευμένων γιατρών. Πλέον και οι ειδικοί στις κλινικές είναι ελάχιστοι. Είναι 2 ή 3, π.χ. σε παθολογική και πνευμονολογική. Και δεν υπάρχει μπορεί να μην εφημερεύει κάποιος πνευμολόγος στο νοσοκομείο, να έρθει με ένα βαρύ πνευμονολογικό περιστατικό και να μην υπάρχει μια άμεση εκτίμηση, ούτε καν πριν τη διακομίδη. Άρα πρέπει να επικοινωνηθούμε με άλλα νοσοκομεία για να γίνει η διακομίδη και η εκτίμηση.